είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας με τις κινήσεις του θέτει σταδιακά την Άγκυρα εκτός Λιβύης. Βλέπουμε και τη νέα σύνοδο την οποία έχει συγκαλέσει για την ειρήνευση στη βορειοαφρικανική χώρα, στην οποία διακυβεύονται ύψιστα ελληνικά συμφέροντα, αλλά φυσικά γαλλικά, ευρωπαϊκά γενικότερα, ιταλικά και άλλα. Και η Τουρκία χωράει εκεί, μπορεί να κάνει δουλειές, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να οριοθετήσει ΑΟΣ, είναι στη μέση η Ελλάδα, ούτε φυσικά να της επιτραπεί να υφαρπάξει τον ορυκτό πλούτο Ελλάδος και Λιβύης. Το να αντικαταστήσει δε νεοοθωμανικό προτεκτοράτο δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί τόσο από την πλευρά της Ελλάδος, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της υπόλοιπης Ευρώπης, της Δύσης, της Ρωσίας, της Αιγύπτου, η οποία έχει θέσει κόκκινες γραμμές εκεί και άλλων σημαντικών παικτών. Διάσκεψη του Παρισίου λοιπόν. Σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, οι χώρες που έχουν προσκληθεί είναι φυσικά η Ελλάς, η Κύπρος, η Ορδανία, η Μάλτα, το Κατάρ και η Ισπανία, καθώς και Τσάτ, Νίγηρας και Σουδάν, οι χώρες δηλαδή που γειτονεύουν εκεί νοτίως της Λιβύης. Άλλοι βασικοί παράγοντες της Λιβύης με τη συμπερίληψη εκπροσώπων της προσωρινής εκτελεστικής εξουσίας θα δοθεί φωνή σε όλους τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών της Λιβύης, σε κάθε πολιτικό χώρο και φορέα. Ο Μακρόν λοιπόν έχει καλέσει τους ξένους ηγέτες, η κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος διαθέτει αντίγραφο της επιστολής, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι στο επίκεντρο της διάσκεψης θα βρεθεί η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός, η γνωστή συμφωνία της 23ης Οκτωβρίου 2020. Επιτέλους, λέμε εμείς, η εφαρμογή του εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη, την οποία φυσικά καταπατά διαρκώς η Τουρκία, τόσο με αεροσκάφη όσο και με πλοία, στέλνοντας εκεί πολεμικό υλικό και σύριους μισθοφόρους στη Λιβύη. Μάλιστα, απομακρύνει κάποιους, στέλνει εκεί πολλές φορές και περισσότερους από όσους απομάκρυνε. Η εφαρμογή του εμπάργκο λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών θα εξεταστούν, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Λιβύης, τα οποία θα ενταχθούν στο περιφερειακό περιβάλλον της χώρας. Τονίζει ακόμα ο Μακρόν ότι θα εργαστούν τα μέρη για διαφανή διαχείριση των πόρων σε όλη τη Λιβύη και θα ενισχυθεί και η δράση ενάντια σε παράνομες δραστηριότητες που γίνονται εκεί. Η πλήρης ανακοίνωση, όπως την έχουμε διαβάσει στο Φιλελεύθερο, την έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας το ερευνητικό.com.